Αποτελεσματικότερο σχέδιο ώστε να μην επαναληφθούν εικόνες ντροπής σαν κι αυτές στην καρδιά της πόλης εκπονούν οι εμπλεκόμενοι στη διαχείριση των προσφυγικών ροών. Οι πρόσφυγες που καταφτάνουν στη Θεσσαλονίκη από τον Εύρο έχουν διπλασιαστεί σε σχέση με πέρυσι, ενώ μόνο τις τελευταίες 40 ημέρες καταφύγιο στη Θεσσαλονίκη βρήκαν περίπου 3.000 πρόσφυγες και μετανάστες, στην πλειονότητά τους Ιρακινοί, Ιρανοί, Σύριοι και Πακιστανοί. Δεν πρέπει να καταλήξει η Θεσσαλονίκη να είναι το ζητούμενο κέντρο άφιξης αυτών των μεταναστών. Πρέπει να δημιουργηθεί μια κατάσταση τράνζιτ ώστε να μην μένουν στην πόλη. Το πού θα πάνε, υπάρχουν δομές φιλοξενίες σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι τη Θεσσαλία, όπου εκεί θα προωθούνται εκεί. Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο με πρωτοβουλία του Γιάννη Μπουτάρη, αποφασίστηκε η δημιουργία μιας νέας δομής υποδοχής και 48 ώρες φιλοξενίας, ώστε να μην στηβάζονται πρόσφυγες και μετανάστες έξω από τα αστυνομικά τμήματα μέχρι να προχωρήσει η διαδικασία καταγραφής τους. Πρόταση του Κεντρικού Δήμου είναι η δομή να στηθεί σε κτίριο στη δυτική είσοδο της πόλης. Η αστυνομία μπορεί να εξυπηρετήσει γύρω στα 100 άτομα την ημέρα. Ήδη αυτό είναι ένα νούμερο αυξημένο σε σχέση με τη δύναμη τη αστυνομική που κάνει αυτή τη δουλειά. Πώς, είναι σαν να λέμε το ότι ξεχύλισε λίγο το ποτήρι, ακριβώς επειδή έχουμε διπλασιασμό και παραπάνω των ροών από τα σύνορα. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει επίσης δημιουργία δομής καταγραφής προσφύγων και μεταναστών, εντός της οποίας θα παραμένουν οι άνθρωποι που καταφτάνουν στη χώρα έως ότου η ελληνική αστυνομία ολοκληρώσει τη διαδικασία για να λάβουν το υπηρεσιακό σημείωμα εξάμηνης παραμονής. Ο βασικός στόχος είναι να μπορούν να υποδεχθούν τον κόσμο με μια αξιοπρεπή θέση, βιώσιμη θέση, να μην είναι λοιπόν σε μια πλατεία. Ξέρετε ότι είναι Οκτώβριο, σε λίγο καιρό ενδέχεται να έχουμε πολύ χειρότερες καιρικές συνθήκες. Άρα, εμείς θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι αυτοί οι δυνητικά αιτούντες άσυλο να μπορούν να έχουν μια αξιοπρεπή θέση υποδοχής έως ούτου να πάρουν το έγγραφό τους εφόσον ταυτοποιηθούν από την αστυνομία. Στο τελικό σχέδιο διαχείρισης της κρίσης θα καταλήξει ομάδα εργασίας που συγκροτείται για το ζήτημα με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και μη κυβερνητικών οργανώσεων. Η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Πέμπτη στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Τρεις φορές ζητήσαμε από τον κύριο Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, τον κύριο Δίτσα, να έρθει εδώ στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, να γίνει δηλαδή συνάντηση, και δεν έχει γίνει αυτό αποδεκτό. Εμείς μάλιστα σήμερα ζητάμε ξανά συνάντηση μαζί του. Δεν ρωτηθήκαμε, δεν ενημερωθήκαμε, βλέπουμε ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει, είναι εκτός ελέγχου. Μετά την καταγραφή, τους πρόσφυγες και μετανάστες θα μεταφερθούν σε δομές φιλοξενίας όχι απαραίτητα στην Κεντρική Μακεδονία. Σήμερα στη δομή των διαβατών φιλοξενούνται 800 άτομα, ενώ στο Βαγιοχώρι περίπου 300.